Picture this, picture this. Είναι ένας τύπος, ο οποίος είναι τυφλός. Και πέφτει πάνω σε έναν άλλο τυφλό. Οπότε λέει ο πρώτος τυφλός, πάσε καλό σας κύριε, δεν βλέπετε μπροστά σας. Ναι. Και το παντάει ο άλλος, χίλια συγγνώμη, αλλά δυστυχώς είμαι τυφλός. Α, αλήθεια του λέει, και εγώ το ίδιο. Τώρα που γνωριστήκαμε να βλεπόμαστε. Picture this. Picture this, Μπέκα, μην ετοιμάζει και σε γασμολογητικό λιτζινιάκι. Picture, το κάνω τώρα. Picture this. Πάει να πιάσει μια δουλειά σαν διευθυντής πωλήσεως σε μια πολυεθνική εταιρεία, ένας τύπος. Εκεί ο γενικός διευθυντής του κάνει ένα interview για να δει αν είναι καλός στη δουλειά. Μετά όμως από αυτό το interview του λέει, κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε, αν και έχετε όλα τα προσόντα για αυτό το κόστο, πραγματικά είστε πάρα πάρα πολύ καλός. Πραγματικά με έχετε εντυπωσιάσει με το interview που σας έχω πάρει. Αλλά δεν μπορώ να σας βάλω διευθυντή πωλήσεων γιατί αυτή η θέση έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο που δεν σας βλέπει. Και έχετε ένα τίκ στο μάτι που είναι ενοχλητικό. Και κάποιοι μπορεί να προσβληθούν κιόλας. Έχει ένα τίκ που ανοιγόκλειται το μάτι. Λες γιατί το ξέρουμε αυτό το τίκ. Είναι γνωστό. Ναι. Και για να τίκ και σου λέει, κλείνεται συνέχεια το μάτι, δεν μπορεί να γίνει δουλίτσα έτσι και να είστε διευθυντή πωλήσεων. Α, του λέει κύριε, με προσβάλλετε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Έχω μαζί μου κάποιες βιταμίνες με σπιρίνες. Δυο ασπιρίνες πίνω και περνάει. Ωραία. Του λέει, μα είστε σίγουρος, περνάει με δυο ασπιρίνες που κοροϊδεύετε? Όχι, του λέει, περιμένετε να σας δείξω. Θα βγάλω τις ασπιρίνες, θα πιω τις ασπιρίνες, θα δείτε ότι αμέσως θα μου περάσει το τι. Πραγματικά αρχίζει αιτία στις τσέπες του, όλες οι γεμάτες στις τσέπες με προφυλακτικά. Δίκιο στο προφυλακτικό. Έγχρωμα με ρευτώσεις, με γεύσεις, με διάφορα σχήματα κλπ. Του λέει, κύριε Παπαδόπουλε, τι έσχει αυτά τέλος πάντων. Ντροπή. Εννοείται ότι δεν θα πάρετε αυτή τη θέση. Δεν μπορώ να τη δώσω τη θέση σε κάποιον που είναι τόσο εξαρτημένο από τις γυναίκες. Εξαρτημένο από τις γυναίκες, του λέει. Μα τι λέτε κύριε, εγώ είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Και τότε λέει, τι είναι τώρα αυτά τα προφυλακτικά που έχετε στις τσέπες σας. Του λέει, συγγνώμη κύριε, έχετε πάει ποτέ σε φαρμακείο για να πάρετε ασπιρίνες και να κλείνετε συνεχώς το μάτι στο φαρμακοποιό? Το καταλάβετε. Ένα κουτάκι ασπιρίνες, παρακαλώ. Ένα κουτάκι ασπιρίνες. Τι θα μου δώσει. Ήταν ωραίο. Παρακαλώ, ένα κουτάκι.